στη διαδικασία σύστασης Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Τουρισμού σε επίπεδο περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται να επανεκκινήσει η περιφέρεια για την μέγιστη δυνατή προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Πρόκειται για την δεύτερη προσπάθεια στο εν λόγω εγχείρημα, καθώς πριν από μία οκταετία περίπου, σε συνεργασία τότε περιφέρειας και επιμελητηρίου Ιωαννίνων, είχαν γίνει τα πρώτα βήματα που όμως κόνταψαν στην απροθυμία από πλευράς των Δήμων. Στην καθοριστική σημασία ύπαρξη ενός τέτοιου οργανισμού αναφέρθηκε επαναφέροντας αυτή την προοπτική ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Δημητρίου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τον τουρισμό που οργάνωσε αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου με την συμμετοχή των Δήμων και των φορέων του τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Από την πλευρά του, ο κ. Ιωάννου συνηγόρησε, κάνοντας γνωστό πως θα ξεκινήσει και πάλι η ίδια προσπάθεια, κάτι για το οποίο ήδη, όπως είπε, έχουν εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη οι αντίστοιχοι φορείς των υπολείπων περιφερειακών ενωτήτων. Έχω ξανασημειώσει και έχει συζητηθεί και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη αλλά και με την Ένωση Ξενοδόχων η δημιουργία μιας αναπτυξιακής εταιρείας. Νομίζω ότι και ο Στράτος θυμάται, εδώ και 7 χρόνια, 8 νομίζω Στράτο, ότι είχαμε κάνει μια πολύ καλή συζήτηση, είχαμε καταλήξει και σε ένα προσχέδιο ενός καταστατικού και εγώ εμένω σε αυτή την άποψη, αγαπητοί συνάδελφοι, την οποία τότε είχε στερνιστεί και ο κύριος Ιωάννου, ότι μία τέτοια εταιρεία αναπτυξιακή, τουριστική, που όλοι εμείς εδώ σήμερα θα ήμασταν μέλη της, αλλά θα την διεύθυναν, θα την λειτουργούσαν τεχνοκράτες και άνθρωποι ειδικοί επαγγελματίες του τουρισμού. Άνθρωποι που θα φτιάχνανε το brand, που λέγεται Ήπειρος, που λέγεται Ιωάννινα, και άνθρωποι που θα κάνανε αυτό που συζητάμε όλοι και έχουμε μεγάλη αγωνία, δηλαδή τον incoming τουρισμό, τις προβολές, αλλά επαγγελματικά. Και νομίζω, Στράτο, ότι είναι μια ευκαιρία να το ξαναδούμε αυτό το θέμα, αν μπορεί να γίνει και σε ποια βάση. Το Επιμελητήριο πάντως Ιωαννίνων, να ξέρετε, ότι είναι διαθέσιμο να συνηγορήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλώντας και στους άλλους τρεις νομούς, αναδείχθηκε αυτή η αναγκαιότητα της αναπτυξιακής εταιρείας που είχαμε ξεκινήσει τότε. Φαίνεται τώρα είναι πιο όριμες οι συνθήκες. Όταν τότε το ξεκινήσαμε, ουσιαστικά δεν ήταν, φαίνεται, όριμες οι συνθήκες. Μόνο εσύ και εγώ το θέλαμε τότε, Στράτο. Ακριβώς. Τώρα όμως, είχα κάνει μια συνάντηση πριν από Σπύρο και Έλισσα πριν από 6 μήνες με το Σύλλογο Ξενοδόχων και με τα καταλήματα Ζαγορίου, τέλος πάντων, και πάλι και εκεί μου το θέσανε σαν θέμα, το θέλουν και αυτοί. Άρα βλέπω τώρα ότι είναι πιο όρεμες οι συνθήκες, Δημήτρη, να το προχωρήσουμε και πλέον έχω δεσμευτεί ότι θα το φέρω, το καταστατικό θα το επικαιροποιήσουμε και θα το φέρω πλέον για να προχωρήσει και αν δεν θέλουν οι Δήμοι θα το πάμε μόνοι μας. Ξέρουμε όμως ότι χρειάζεται να είναι και οι Δήμοι, γιατί είναι και το θέμα το οικονομικό και τη συμμετοχή που είναι πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια, από πλευρά του Προέδρου τη Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων, Σπύρο Σουρέλη, κατατέθηκε η άποψη ότι για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στο συγκεκριμένο σχήμα, θα πρέπει να συγκροτηθεί αναπεριφερειακή ενότητα ένα τέτοιο οργανισμό. Κάτι όμως που βρήκε αντίθετο τον κύριο Ιωάννου, ο οποίος εξήγησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα γκρέμιζε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την προώθηση συνολικά της Ηπείρου ενιαία ως τουριστικό προορισμό των τεσσάρων εποχών. Βέβαια, δεν απέκλεισε ο κύριος Ιωάννου το ενδεχόμενο, εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή τη φορά η προσπάθεια, τότε να επανεξεταστεί ένα εναλλακτικό σχήμα. Εμάς νομίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει ως περιφερειακές ενότητες να συσταθούν τέτοιοι οργανισμοί για να είναι πιο ευέλικτο το σχήμα. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση με τους 8 Δήμους, με το Επιμελητήριο, με τους άλλους επαγγελματίες του τουρισμού στην περιοχή μας σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση, όταν θα είμαστε έτοιμοι, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει η αρρωγή της περιφέρειας. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να κάνουμε και έναν προάγγελο ενός τέτοιου οργανισμού. Θα έρθουμε σε επικοινωνία με τους Δήμους και με το Επιμελητήριο, μήπως μπορέσουμε όλοι μαζί, βάζοντας το χέρι στη τσέπη αναλογικά, να ανοίξουμε μια αγορά για την περιοχή μας. Μπορούμε να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο προϊόν αν πάμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η τύχη και αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου. Αν λοιπόν αυτό που χτίσαμε, προσπαθούμε να χτίσουμε 10 χρόνια, την Ήπειρο σαν Ήπειρο, σαν ένα ενιαίο προϊόν, πάμε να τη σπάσουμε τώρα με 4 αναπτυξιακές εταιρείες, δεν κάναμε τίποτα. Αυτό δηλαδή που χτίσαμε, που έχει δημιουργηθεί σε ένα brand name, πάμε να το διαλύσουμε.
Δηλαδή, εάν λειτουργήσετε με αυτή τη λογική, θα διαλύσετε αυτό που έχει χτιστεί, θα πάει χαμένος ο κόπος 10 ετών από την περιφέρεια Ηπείρου. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Και αν αποτύχουμε να το κάνουμε ενιαίο, τότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε ένα δεύτερο σχήμα. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού επανέλαβε ότι η Ήπειρος έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τις νέες αγορές με αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς πράκτορες της Ευρώπης να επιλέγουν τα αεροδρόμια του Ακτίου και των Ιαννίνων. Ενώ στη συζήτηση έβαλε και το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, το οποίο, όπως είπε, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την δική μας περιοχή σε συνδυασμό με το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους που έχουν καταστήσει την περιοχή κόμβο. Είναι πραγματικά μια ψήφος εμπιστοσύνης προς την περιοχή μας το ότι έχουμε τόσες πολλές νέες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Πρέβεζας. Όπως γνωρίζετε, η Ήπειρος πλέον εξυπηρετείται από 3 αεροδρόμια, της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων αλλά και της Κέρκυρας. Ένα σημαντικό τμήμα της Ηπείρου εξυπηρετείται από την Κέρκυρα, μπορεί να εξυπηρετηθεί από την Κέρκυρα. Μάλλον αυτός είναι ο καλύτερος όρος. Έχουμε μια πύλη εισόδου σημαντική, την Ιγουμενίτσα, το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, που είναι το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και έχουμε και 2 άξονες, την Εγνατία και την Ιωνία Οδό, οι οποίοι μας βοηθάνε πλέον στον οδικό τουρισμό πάρα πολύ. Στις ενέργειες από πλευράς της περιφέρειας Ηπείρου για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αναφέρθηκε η Διευθύντρια Τουρισμού, η Ιουλία Μαρκούλα. Μέχρι στιγμής έχουμε συμμετάσχει στην έκθεση του ΕΟΤ στο Βουκουρέστι, στην ITB που είναι μεγαλύτερη στον κόσμο στο Βερολίνο. Έχουμε ανοιχτή την έκθεση στο Τελ Αβίβ, όπου εκεί μάλλον δεν θα γίνει διαζώσεις, αλλά ακόμη θα το δούμε, γιατί είναι το διάστημα 15-16 Ιουνίου να γίνει. Συμμετείχαμε επίσης και στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Ανάδειξης Βαλκανικών Χωρών, η οποία έγινε πρώτη φορά φέτος και υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά από tour operators της Αγγλίας. Κρίσιμο σημείο εν όψη και της επανεκκίνησης του τουρισμού από τις 14 Μαΐου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΕΟΤ στην πόλη των Ιωαννίνων, Γιώργο Γιώκα, είναι η ετοιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων να τηρήσουν απαραίτητα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πλήρη εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλων, γιατί πέρσι εμείς αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Το λέω τώρα έτσι στους συνεργάτες μας, τους επιχειρηματίες, ότι είναι αδύνατο να ξεκινήσουμε χωρίς να κάνουμε πλήρη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων. 3 απλά πράγματα. Δεν ζητάμε να γίνει το απόλυτο όπως βλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Σωστό είναι να γίνει έτσι, αλλά είναι αδιανόητο να υπάρχουν τουριστικές επιχειρήσεις να μην έχουν πάρει το health risk, να μην έχουν οργανωθεί όσον αφορά τα MAP, τη παροχή πρώτης βοήθειας δηλαδή στο προσωπικό, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Είναι αδιανόητο να υπάρχει το βιβλίο COVID. Τις δικές τους θέσεις και κινήσεις με βάση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής παρουσίασαν δήμαρχοι ήδη δημοφιλών τουριστικών προορισμών όπως τα Ιωάννινα, το Ζαχώρι και το Μέτσοβο, αλλά και δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι από περιοχές που προσπαθούν να πάρουν ένα μέρος της τουριστικής πίτας όπως το Πογόνι, η Ζίτσα, η Κόνιτσα και τα Βόρεια Τζουμέρκα. Βέβαια, ο στόχος μας ως Δήμος Ιωαννιτών είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αεροπορικές εταιρείες να έχουμε απευθείας πτήσεις στα Γιάννενα. Είναι μια προσπάθεια στην οποία συμμετέχει και ο Περιφερειάρχης μαζί με τον Δήμαρχο. Έχουν σταλεί επιστολές συγκεκριμένα στην Aegean Airlines. Είχαν γίνει προσπάθειες και πέρυσι στο Τελ Αβίβ να προσελκύσουμε και εκεί αεροπορικές εταιρείες έτσι ώστε να προσγειώνονται απευθείας στα Γιάννενα. Άκουσα με πολύ χαρά αυτό που είπε η κυρία Μαρκούλα, ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να έχουμε απευθείας πτήσεις από Γερμανία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό. Εμείς για φέτος θα έλεγα ο στόχος μας είναι περισσότερο η εσωτερική αγορά, ο δικός τουρισμός και μεσοπρόθεσμα ένας προγραμματισμός κεντρική και δυτική Ευρώπη. Επειδή τα προβλήματα στην περιοχή μας είναι πάρα πολλά, θα ήθελα όλοι μαζί, Περιφέρεια και Δήμος, να προσπαθήσουμε, όπως ήταν το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, να βγει ένα καινούργιο πρόγραμμα, ειδικά για τους ορεινούς όγκους. Υπάρχει μια πρωτοβουλία όσον αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα, να ανανεώσουμε και με τη βοήθεια βέβαια κυρίως των επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την επέκταση της μισθώσεως. Υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν ευνοούσε. Για μας η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων είναι πάρα πολύ σημαντική. Ένας επισκέπτης που έρχεται στο Ζαγόρι, δηλαδή μια εβδομάδα, θα μπορούσε να επισκεφθεί και το Πογόνι μία-δύο μέρες. Και να συνδεθούν, θα έλεγα, και προς σε όλους σας, να συνδεθούν και λίγο τα ιστορικά μνημεία, οι φυσικές ομορφιές, οι λίμνες, να είναι ένας προορισμός, να δηλαδή κάπου μέσα στο κομμάτι, το τουριστικό κομμάτι το οποίο αναδεικνύεται, βάλτε και το Πογόνι. Έχουμε και εμείς φυσικές ομορφιές και είναι πολύ κοντά, δηλαδή προς το Ζαγόρι ή στην Κόριτσα. Ένας επισκέπτης να επισκεφτεί τη λίμνη Τζαραβίνας, να επισκεφτεί τα ιστορικά μνημεία του Καλπακίου και της ευρύτερης περιοχής. Το πλάνο τουριστικής ανάπτυξης και προβόλησης του Δήμου Ζήτσας βασίζεται σε 4 άξονες θεματικού τουρισμού. Αυτοί οι 4 άξονες είναι τα τουριστικά μονοπάτια της Ζήτσας, ξεκινώντας με το μονοπάτι της ιστορίας και του πολιτισμού, το μονοπάτι της γαστρονομίας, το μονοπάτι της πίστης και το μονοπάτι της ευεξίας. Αυτό έχουν να κάνουν θεματικός τουρισμός, δηλαδή με αθλητικό τουρισμό, με θρησκευτικό τουρισμό, φυσικά γαστρονομικό τουρισμό, με επίκεντρο την αμπελουργική ζώνη Ζήτσας και ιστορικό και αρχαιολογικό πολιτισμό με τα μουσεία και ακρογωνίο λίθο την Ακρόπολη Καρδικίου, που είναι κοντά στην Ελεούσα. Και είναι ένας χώρος ο οποίος προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να αναδείξουμε με τη δημιουργία μουσείου το ερχόμενο φθινόπωρο. Παρουσιάστηκε μία μελέτη σχετικά με την πρόθεση του ΑΟΥ ως τον τελευταίο ελεύθερο ποταμό στην Ευρώπη. Όταν λέμε ελεύθερο ποταμό, εννοούμε ποταμό στον οποίο δεν υπάρχουν φράγματα. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία την έχει αγκαλιάσει και η αλβανική πλευρά ως ένα σημείο και μιλάμε τώρα για μια πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά θα οδηγήσει σε ένα διακρατικό πάρκο το οποίο θα περιλαμβάνει όλη την περιοχή εδώ του ΑΟΥ και θα φτάνει μέχρι την Αδριατική θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ένα brand name πάρα πολύ παγκοσμίου ελληνικούς. Όλη αυτή η συνεργασία μας έχει βγει σε καλό και τα Τζουμέρκα τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν βγει από την αφάνεια και βλέπουμε και συνεχώς νέους ανθρώπους να θέλουν να επενδύσουν. Βέβαια, είναι σημαντικό το ότι έχουν γίνει έργα υποδομής στα Τζουμέρκα, ξεκινώντας από την... και εδώ ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη, τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, για τη σύνδεση με την Ιωνία Οδό από τον κόμβο Τερόβου. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Θα συνεχίσει με την υλοποίηση του δρόμου για την πλάκα και για τα πράγματα και έχουμε ήδη 1,5 μήνα περίπου που έχει ξεκινήσει άλλο ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο μας έφερνε πολύ πίσω το γνωστό Μαυρολάγκαδο για τη σύνδεση από την άλλη μεριά του Δήμου μας.